Όπου έρωτας και πατρίσαλάσε να το πούμε μετά αυτό. Η βάση που είναι. Μα έχω βάση. Μένω το μισό διάστημα στη... ανάλογα που εργάζομαι. Στη Θεσσαλονίκη, άλλο στην Αθήνα. Στην Κύπρο σίγουρα όχι. Ωραία πολύ Θεσσαλονίκη όμως, ε. Πάρα πολύ ωραία. Και ωραίες γυναίκες έχει. Πολύ ωραίες γυναίκες έχει. Πολύ, ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι εγώ βρήκα τη μία, δεν χρειάζομαι να ψάξω κάτι δεύτερο. Τι γλυκό! Επειδή στην αρχή φαντάζομαι μέχρι και εσείς οι ίδιοι να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που ζείτε είναι κάτι που έχει μέλλον, διάρκεια και ουσία, δεν το κουβεντιάζετε. Βλέπω ότι τώρα πια είστε πιο απενεχοποιημένοι ώστε να πείτε, δηλαδή αυτό που είπες είναι τόσο όμορφο, να σου πω κάτι, ρομαντικό και ειλικρινές. Καταρχάς που... θέλω να πω ότι πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη περίοδο. Είμαι εγώ τουλάχιστον προσωπικά πολύ ευτυχισμένος, χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκα έναν άνθρωπο και με πληρεί σε όλα τα επίπεδα. Ο Θεός να μας έχει καλά σίγουρα. Σας το ευχόμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Και από εκεί πέρα, επειδή και οι ιδιότητες και των δυο μας είναι λίγο αιχμηρές στην εποχή μας, ιδιαίτερα της Έλενας, ας πούμε, εγώ είμαι άνθρωπος που δεν κρύβομαι και δεν προσπαθώ να. Ούτε να προκαλώ, ούτε να κρύβομαι. Ζω τη ζωή μου σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Η Έλενα είχε στην αρχή την ανασφάλεια. Δεν είναι θέμα ανασφάλειας, είναι θέμα προσοχής. Γιατί προφανώς κάτι καινούριο μπορεί να είναι δύσκολο. Και δεν θα ήθελα να χρεώσουν έναν Λούκα που μπορεί μετά από ένα μήνα να έλεγε Έλενα μου κουράστηκα. Δεν νομίζω ένα μήνα, γιατί ούτε η Έλενα ούτε εγώ είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δεν σε ήξερε όμως στην αρχή. Αυτό θέλω να πω, ότι ίσως ήθελε να κρατήσει τους τύπους και να είναι προσεκτική. Πουθενά παράλογο όλο αυτό όμως, παιδιά. Δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία. Επειδή έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές τον Λούκα στο μαγαζί που τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη, οφείλω να ομολογήσω ότι τον πρώτο καιρό που έγινε γνωστή η σχέση σας, και ενώ όλες μου οι φίλες μου λέγανε πω, πω τι ωραίο παιδί και τι ωραίο παιδί κτλ. Και φορές που έτυχε να ήταν και Έλληνα στο μαγαζί, ήταν πολύ διακριτικά εκεί. Δηλαδή δεν καταλάβαινες αν δεν άκουγες. Δηλαδή, ξέρεις... Εντάξει, και μόνο που ήταν εκεί όμως. Δηλαδή θα πήγαινε η ράπτη κάθε τρεις και λίγο εκεί που τραγουδάει ο Λούκα. Συγγνώμη, τι περίμενε που θα έκανε. Βρε παιδάκι μου. Έχει δει άλλα ζευγάρια που αφιερώνουν ο ένας τον άλλο εκδηλωτική όταν βρίσκεται. Εμείς γινόμαστε εκδηλωτικοί. Συγγνώμη όμως, τώρα αυτό μου το λες και με προκαλείς, είχαμε δει κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες και λέμε αυτές οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το πάθος της αρχής. Δεν ξέρω αν τις βλέπουμε στο... Αλλά ήταν παπαράτσι, μάλλον και δεν ξέρω. Θα σας πω κάτι κατάχας. Με την κατακόρυφο εκεί που σε τράβαγε φωτογραφίες. Ευτυχώς που δεν έδειξε και λίγα λεπτά πριν τι έκανα. Τι έκανα, δεν ήταν με Λούκα εδώ πέρα. Έχεις σηκώθηκε. Τι έκανες με Λούκα, για όχι. Απλά ήταν, ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο για επαγγελματικές μου υποχρεώσεις και μας, λόγω πιθανότητα της Έλληνας έγινε κάποια, μας βάλανε σε ένα δωμάτιο που είχε τη δική του πισίνα, οπότε ναι. Δεν φανταζόσασταν ότι μπορεί είμαστε κάποιον. Στο χώρο μας εισαγωγικά, τουλάχιστον εγώ ήμουν εντελώς ανυποψίαστος. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Συνήθως τώρα λίγο έχουμε αυτή την ιδέα. Όχι, ότι... τι δεν πρόκειται, αλλά τι να κάνω, να μην ζήσω. Πολλοί θέλοντας να σχολιάσουν αυτή τη σχέση, στάθηκαν στη διαφορά ηλικίας. Που είναι και ενδεχομένως ένα εύλογο σχόλιο λόγω του ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός που αποτυπώνεται σε μια ταυτότητα. Ήταν κάτι που εσένα σε ξένησε ή την Έλενα, γιατί η Έλενα είναι και σε μια φάση που φαντάζομαι θα ήθελα να σκεφτεί και το επόμενο βήμα. Να κάνει ένα παιδάκι. Όλοι σκεφτόμαστε το επόμενο βήμα. Καλή, τι έχω κάνει, μου κάνει σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Για να το φαντάζει, για πε. Είναι άνθρωπο. Για πε, Λούκα, για πε. Γιατί η διάθεση για κουβέντε. Στην Κύπρο ο Λούκα θεωρείται για τον παλίκαρο στα 28. Στην Κύπρο παντρεύονται από τα 20. Αυτό είναι αλήθεια. Μήπω να σου πω κάτι. Μήπω έχει γίνει κάτι που δεν το ξέρουμε και γι' αυτό είσαι τόσο χαλαρό. Έγινε κάτι που το ξέρουμε. Έβγαλε καινούργιο τραγούδι, ρε παιδιά. Αντάξει, αυτό. Ήταν η Έλενα η πρώτη που το άκουσε όταν το. Υπογραφήσατε ή όταν σου δώσανε στα χέρια στον τέμο, πώς θα λέτε και εσείς, δεν ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά. Εσύ δεν ξέρεις. Είσαι στη συμβουλή της. Τραγουδίστρια, εφασμένη. Φαντάζομαι, πριν από μένα. Πριν από μένα. Και το διάλεξε. Όχι, κοιτάξει.